Ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό έπος έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο γήπεδο Απόστολης Νικολαίδης, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με 6-5 απέναντι στον ΠΑΟΚ σε έναν συγκλονιστικό επαναληπτικό ημιτελικό κυπέλου, όπου ο ΠΑΟΚ για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού είχε το πάνω χέρι, για το μεγαλύτερο μέρος και της παράτασης, εφόσον στην παράταση πέτυχε το δεύτερο γκολ με τον Κετζιόρα, είχε ανοίξει το σκορ με τον πάρα πολύ καλό για άλλη μια φορά Αντρία Ζίβκοβιτς. Και ο ΠΑΟΚ γενικώς σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με απρόπτα, με τον Τσερί να ανακοινώνεται αρχικά στην 11, τελικά να πέσει ο Βιλένα λόγω ενοχλήσεων του Σλοβαίνου, μετά τον Κουλιεράκη στα πρώτα λεπτά να αντικαθιστά τον Μιχαηλίδη. Οι ομάδες ψάχτηκαν λίγο πριν να βρουν το ρυθμό τους από αυτά τα αναπάντεχα έτσι στο ξεκίνημα του μάτς. Αλλά ο ΠΑΟΚ γενικώς είχε καλύτερη εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο είχε και την κατοχή πάνω από 60% υπέρ του. Εντάξει, ήταν η ομάδα που κυνηγούσε το σκορ, είχε χάσει το πρώτο μάτς ο ΠΑΟΚ, αλλά ήταν και πιο δυνατός στις μονομαχίες στο κέντρο. Γενικώς κυνήγησε την κατοχή, κυνήγησε την υπεροχή, με τον Παναθηναϊκό στα χαφ να μην είναι τόσο δυναμικός, τόσο aggressive στα μαρκαρίσματα. Έτσι ο ΠΑΟΚ πήγε το παιχνίδι περισσότερο εκεί που ήθελε. Βέβαια οι πράσινοι έβγαλαν αντεπιθέσεις, έβγαλαν ευκαιρίες με Ιωαννίδη, με Παλάσιος. Απείλησαν την εστία του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως κυρίως γιατί είχε πιο δυνατό κέντρο, ήταν η ομάδα που φάνηκε πιο οργανωμένη να έχει σε ένα μέρος σημαντικό του πρώτου ημιχρόνου να έχει πιο οργανωμένη εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο αυτό όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά ο Παναθηναϊκός έγινε και ακίνδυνος τελείως επιθετικά. Γενικά αυτή η υπεροχή του ΠΑΟΚ στα χαφ δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό να ταΐσει τον Ιωαννίδη, εντός εισαγωγικών να τον ταΐσει, δηλαδή να τον τροφοδοτήσει. Ούτε από τα πλάγια, δηλαδή με σέντρες όπως οι ομάδες γενικώς στην έδρα τους τροφοδοτούν το σέντερ φόρ τους, αλλά ούτε και από κάθετες κινήσεις από τον άξονα που ο Ιωαννίδης είναι πολύ καλός αυτός στο να βγαίνει, να παίζει συνεργασίες. Γενικά ο Παναθηναϊκός δεν τον βοήθησε τον Ιωαννίδη, τον άφησε απομονωμένο σε αυτή την επανεμφάνισή του μετά από καιρό, μετά τον πρώτο ημιτελικό με τον Ατρόμητο, μετά τον πρώτο προημιτελικό μάλλον, στο ίδιο γήπεδο εδώ με τον Ατρόμητο τον Ιανουάριο. Και ο ΠΑΟΚ το πήγε γενικώς το παιχνίδι εκεί που ήθελε για πολλή ώρα και στην παράταση το 2-0 με τον Κετζιόρα, και φάνηκε ο Παναθηναϊκός να είναι ανήμπορος να αντιδράσει για ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Κίνηση κλειδί σίγουρα είναι η τοποθέτηση δεύτερου φόρου του Γερεμέγεφ δίπλα στον Σπόραρ, όπου ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά στο τέλος πετυχαίνει τον γκολ, γιατί ο Γερεμέγεφ παίρνει την κεφαλιά έξω από την περιοχή και οδηγεί τη φάση μέσα στην καρδιά της περιοχής, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός και παραπάνω παίχτες. Είναι και λάθος γενικώς το στήσιμο του ΠΑΟΚ εκεί στην τελευταία φάση, όπου ο Αράο στρώνει για τον Λιμιό που εκεί είναι αμαρκάριστος. Θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη αμυντική αντιμετώπιση από πλευράς ΠΑΟΚ, που ναι, μεν κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά στις λεπτομέρειες δεν καθάρισε το ματς. Έμεινε ζωντανός ο Παναθηναϊκός στην παράταση με τον γκολ του Λιμιού, ενός προενδικού του. Και πήγαμε στα πέναλτι που εκεί ήταν το έπος του Ντραγκόφσκι με τον Πολωνό να είναι πραγματικά εντυπωσιακός, με τρεις αποκρούσεις και να δίνει ουσιαστικά την πρόκληση στον Παναθηναϊκό. Αυτός ήταν τελικά ο ήρωας του παιχνιδιού, ο MVP, και ξαναζεί ένα έπος σε αυτό το θεσμό του κυπέλου και ο Φατίχ Τερίμ, που είναι γενικά ο προπονητής των ανατροπών. Ο προπονητής που τα κάνει όλα άνω κάτω προκειμένου να πετύχει το στόχο του, εννοώ από αγωνιστικής βέβαια άποψης. Δηλαδή πέτυχε ανατροπή, τόσο αν πήρε την πρόκληση στα πέναλτι μέσα στο Καρισκάκι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο, όπου έπαιξε εκεί με πολλούς αναπληρωματικούς, θυμίζω, και με τον Καϊντίν αναγκάστηκε να τον βάλει σέντερ φορ, γιατί δεν είχε παίχτες στον επαναληπτικό ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει τη θέση τους σε κανονικό συμβατό σχήμα ο Τερίμ. Στον ημιτελικό κάνει ανατροπή με μέτρια εμφάνιση τουλάχιστον στον αμυντικό σκέλος απέναντι στον Ατρόμητο. Χάνει το μάτς 2-1, βεβαίως είχε τις ευκαιρίες να μην το χάσει τουλάχιστον το μάτς και να το γυρίσει ακόμα. Αλλά στο Περιστέρι ήταν πραγματικά πολύ καλύτερος. Αλλά τον γκολ και κύριε θέση καθυστερήσεις με τον Μλαντένοβιτς. Δηλαδή ουσιαστικά το ζήν επικινδύνος συνεχίστηκε και στον προημιτελικό και στον ημιτελικό. Εντάξει, πιο ωριακή πρόκριση και πιο επική στο τέλος. Σε ένα φανταστικό πραγματικά μάτς δεν μπορούσε να περιμένει ο Παναθηναϊκός, και ο Φατίχ Τερίμ, ο προπονητής των μεγάλων ανατροπών, θυμίζουμε το έπος στο γύρο 2008 που είχε οδηγήσει στην Τουρκία, συνεχόμενες ανατροπές σε ομίλους και νοκάουτ μέχρι τον ημιτελικό εκείνου του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, για να αφήσουμε λίγο τη ρετρό ενότητα, προκρίνεται στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου ό,τι και να γίνει, όποιος και αν περάσει, θα είναι το φαβορί για να πάρει το κύπελλο. Και να επιστρέψεις κατακτήσεις κυπέλλου μετά από δύο χρόνια, το είχε κατακτήσει το 2022 απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον αποψινό αντίπαλο στον ημιτελικό, τότε στον τελικό, στο ΆΚΑ, και βέβαια και να μπει και σε μια, του δίνει σίγουρα ψυχολογία αυτή η πρόκριση, γιατί αν υπήρχε αποκλεισμός μετά από, για παράδειγμα, είχε αποκλειστεί το Δεκέμβριο από την Μακάμπι Χάιφα, ο Παναθηναϊκός όταν εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου πήγαινε για δύο αποτελέσματα και τελικά έχασε το μάτς. Και να γίνει κάτι ανάλογο και τώρα, όπου ο Παναθηναϊκός και μισοπαλία περνούσε και να μην προκριθεί και με όχι καλή εμφάνιση, επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ γενικώς το πήγε το μάτς εκεί που ήθελε και κυρίως με την υπεροχή του στο χώρο του κέντρου κέρδισε τις εντυπώσεις σε γενικές γραμμές, σε αγωνιστικό επίπεδο στο παιχνίδι, αλλά το ποδόσφαιρο είναι συγκλονιστικό για αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί εκεί που είσαι τελειωμένος ξαφνικά μένει ζωντανός με τον γκολ του Λίμιο, και στα πέναλτι είχαμε όλες αυτές τις περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ είχε τρία χτυπήματα που ήταν, ας το πούμε έτσι, έτοιμα να τον οδηγήσουν στον τελικό. Ήταν match point, χτυπήματα τα οποία χάθηκαν γιατί ο Ντραγκόφσκι ήταν πραγματικά σήμερα συγκλονιστικός και στη διάρκεια του αγώνα, αλλά στα πέναλτι είδαμε κάτι που δεν θα πω ανεπανάλητο, αλλά κάτι πραγματικά πολύ σπάνιο. Ήταν εντυπωσιακός, γιατί ήταν και πέναλτι που εάν έμπαιναν πέρναγε ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν πέναλτι που μετά υπήρχε και άλλη εκτέλεση. Ήταν το δέχεσαι τον γκολ και μένεις έξω. Και όμως ο Ντραγκόφσκι έδειξε την ψυχραιμία και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας.